Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στόνα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Βρέσει, Φίλιππε. Έπρεπε να συμβούν τέτοια φοβερά πράγματα για να θυμηθείτε πως είστε αδέλφια. Κάμνεις λάθος, Νύφη. Εγώ δεν εξηγάνω ποτέ ότι ο Σταύρος είναι αδελφός μου. Ναι, αλλά πριν δεν το χώνευες. Μα ούτε τώρα το χωνεύω. Αν χρειαστεί να βοηθήσω, να το κάνω για χάρη της Ελένης. Δεν έχω την απέτηση να συνεχίσεις να με αγαπάς. Το πρόβλημα είναι πως εγώ αγαπώ. Και πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Έλα, Αγγέλε μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Μην κλαις. Μη στεναχωριές, αγάπη μου. Δεν θέλω να με λυπάσαι, Αλκή. Να με αγαπάς θέλω. Σύνον πάντως που λυπούμε παραπάνω από όλους, είναι τον κύριο Σταύρο. Τι είναι να λυπάσαι, οξά τον αρφό μου. Κοινός πάλι να βρει τρόπους να μας δείξει πόσο ανώτερος άνθρωπος είναι. Να το παίξει να κοθήμα, να κομπονεμένο, να τραβήσει πάνω του τη συμπάθεια. Ξέρω καλά τον αρφό μου. Εν τα πάει καλά με τον πεθερό σου, α. Οπότε με θωρεί, καλή σπυρούθηκε. Τελικά, κόρη Ανδρουλού, τούτο είναι το καλό που μπορεί παντρευτικά έμποτε. Ποιον? Εν έχουμε πεθερικά. Δεν είμαι αν προτιμάς, αγάπη μου, να μείνεις στο δωμάτιο σου. Όχι, παπά. Θα μείνω στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Χαρά. Χαρά, όπως είπα και πιο πριν, δεν με βοηθάς καθόλου να μας σε βλέπω λυπημένη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα έμπλεξε με έναν άντρα όπως τον Φίλιππο. Μόνον Τζίνι έμπλεξε. Λυπάτε με. Κι εγώ το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να με λυπούντε, ρε παπά. Μωρό μου, σε καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να βοηθήσεις κι εσύ τον εαυτό σου. Πρώτα-πρώτα, εσύ δεν πρέπει να λυπάσαι τον εαυτό σου, Ελένη μου. Εσύ τι θα έκανα στη θέση μου, παπά? Δεν ξέρω, αγάπη. Πίστεψε με, δεν ξέρω. Προσέχε, μεν τα σαντανώσεις πάλι. Μια φορά να έκανα λάθος και θα μου το φακάς μια ζωή. Ναι, πας τούτο δεν έχεις κάποιο point. Καλά, τι είπα τώρα, και εσύ τούτον το ύφος? Κάτι δικά μου. Όχι, πέ μου, τι είπα. Είπες μου ότι κάνω κάτι που έκανε σε μένα ο Αγκαρίδης ο κύρις μου και νευρίαζε με πολλά κάθε φορά που το κάνω. Είδες, και τώρα κάνεις μου εσύ το ίδιο. Άρα καταλαβαίνεις πόσο ενοχλητικό είναι. Καταλαβαίνω. Και νευριάζω που του μοιάζω σε κάποια πράγματα. Τούτο δεν μπορώ να σου το πω, διότι δεν γνώρισα τον πατέρα σου. Κάθε φορά που έκανα ένα λάθος, εφακούσε μου το συνέχεια. Και για εκείνον ποτέ ένεσβηνε του, ακόμα και χίλια σωστά να έκανε. Εξαρτάται πόσο σοβαρά λάθη έκανε. Για εκείνον δεν είχε σημασία. Τα δικά μου ασήμαντα λάθη στα μάτια του εφαίνονταν τεράστια. Ο Σταύρος όμως, ό,τι και να έκανε, για εκείνον ήταν πάντα το σωστό. Αλλά και για τη μάνα μου. Ο Σταύρος ήταν ο αγαπημένος της γιος. Εγώ ήμουν το μαύρο πρόβατο. Και γιατί πιστεύεις έκαναν έτσι διακρίσεις οι γονείς σου? Διότι ο αρφός μου ήταν πάντα το καλό παιδί, που εσκεύαζε, που τους εσέβετου, που ήταν ευγενικός, ποτού τα ούλα. Ενώ εσύ? Εγώ ήμουν ο επαναστάτης, το θηρίο.
γράμματα και σχολείο δεν μου αρέσκα, ούτε και ο Θεός έκαμε με τόσο γλυκομήλιτον όπως τον αδερφούλη μου. Συνεχίζει να γλυκομήλιτος και καλός. Τα καλά του στα καλάθια. Ίσως εν τούτα ούλα που έκαμε τη μάνα μου να τον ερωτευτεί. Ξαναείπες του την κουβέντα με η μάνα σου και τον αφό μου. Διασταυρωμένη κουβέντα. Κοίταξε, η κυρία Άννα δεν παραδέχτηκε ποτέ τίποτε. Καλό, εσύ πού έμαθες έτσι κουβέντα? Πριν φύγει να μας αφήσει ο παπάς μου για πάει στη Ρουμανία, είπε μου ότι ένας από τους λόγους που έφυγε από σπίτι ήταν γιατί η μάμα μου ήταν ερωτευμένη με τον κύριο Σταύρο. Και μάλιστα ήταν ερωτευμένη που την πρώτη μέρα που έγινε σέκρεταρι του. Πάντως εγώ δεν το αποκλείω να είχαν και σχέση. Ο αρφός μου είναι ο τύπος του ανθρώπου που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση του για να έχει σχέση με η σεκρετάρη του. Φίλιππε, μ' αντίλαλεις τώρα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο κύριος Σταύρος είχε τα με τη μάνα μου. Και στο κάτω-κάτω, και εσύ έχεις δεσμό με τη σεκρετάρη σου. Άλλον εγώ. Άλλος εσύ. Χαρά. Σταύρος, Μονίκα, Ελένη. Εντάξει. Παπάκι μου, να σου κάνω κάτι να πιείς. Όχι, αγαπέ, με ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτα. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Τι να κάνω. Ο κόσμος ανάποδο γυρίστηκε γύρω μου. Όλοι το ίδιο νιώθουμε, παπά μου. Για μένα είναι χειρότερο. Που τη μια σκέφτομαι τι ήταν το τόσο μεγάλο λάθος που έκανα στη ζωή μου και πάνω τα στραβά. Και από την άλλη ξέρω ότι πρέπει να φανώ δυνατός για να κρατηθεί τούτη η οικογένεια. Εμείς πάντως, παπά μου, είμαστε δίπλα σου και ξέρεις το. Αγαπούμε σε πάρα πολλά και ό,τι και να γίνει να το παλέψουμε όλοι μαζί. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε μόνο, πώς. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε το που συνέβη η στέρεφη μας. Με αγάπη, παπά μου. Με αγάπη και αισιοδοξία. Εσύ ήσουν πάντα αισιόδοξος και όλοι έπαιρναμε δύναμη που σένα για να προχωρήσουμε. Αν τώρα εσύ καταρρεύσεις, να χαθούμε όλοι, παπά μου. Είσαι ο καπετάνιος τούτης της οικογένειας και ξέρεις πολλά καλά ότι αν έναν καράβι χάσει τον καπετάνιο του, μείνεις και ακυβέρνητο. Έλα, δε. Έλα μια αγκαλιά του παπά σου, σε χρειάζομαι. Αγκορού. Άντα. Άνοιξε μου, κυρία Μόνικα. Ήρθα για να δω την Ελένη και να σου πω πως αν στενοχωρήθηκα, κυρία Φιλίππου, για ρούντο με συνέβη και στην κόρη σου. Έλα να μου κάτσει. Γεια σου, κυρία Άννα. Παπά μου, πάω να ετοιμαστώ γιατί περιμένουμε με μαρές τάξη. Εντάξει, μπορώ μου, να πας στο καλό. Ευχαριστώ σε που ήρθες. Και για το ενδιαφέρον σου. Για όνομα του Θεού, δουλεύουμε μαζί τόσα χρόνια. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Ξέρω πόσο δύσκολα περνάς. Άννα, ό,τι και να περνώ εγώ, η κόρη μου περνά χειρότερα. Ξέρεις τι σημαίνει να είσαι ένα νέο πλάσμα. Άχεις ούτε τη ζωή μπροστά σου. Και άσε πάνω σε έναν απειρικό καροτσάκι. Συγγνώμη. Έλα, Σταύρο μου. Τι γίνεται? Τι να γίνει. Προσπαθούμε να συμβιβαστούμε με τα νέα δεδομένα της ζωής μας, Ηλέκτρα. Δεν σε ακούω καθόλου καλά. Είμαι καλά, όσο γίνεται. Η Ελένη? Η Ελένη είναι μέσα στο δωμάτιο της όλη μέρα. Σκέφτομαι να την πάρω καμιά βόλτα στο πάρκο σήμερα. Έτσι για να βγω και εγώ λίγο που το σπίτι μου επλάκωσε και να αλλάξει και γίνει λίγο διάθεση. Νομίζω πως ένας περίπατος θα έκανε πολύ καλό και στους δύο. Θα σε πείραζε να ερχόμουν κι εγώ μαζί σας, να σας κάνω παρέα? Και βέβαια όχι.
Θα θες να σε πάρω τηλέφωνο πριν να ξεκινήσουμε. Ωραία. Εντάξει, θα περιμένω τηλεφώνημά σου. Έλα, γεια. Περνούσε σου κόρη τούτες οι δουλειές. Θα μπορούσε να ήσουν που αισθητικός ως κομμότρια. Ας όψετε η φτώχεια που με έφερε στη Σούτσου. Ναι, μαραζώνεις κόρη. Να με εκτενίζεις εμένα να πάρει όρκες. Ναι. Χαίρετε. Κύριε Διονύση, δεν εφύες. Άλλαξες γνώμη, κύριε Διονύση. Τίποτα δεν άλλαξε από τότε που μιλήσαμε για τελευταία φορά. Δεν με κρατάει τίποτα πια στην Κύπρο. Σταμάτα κόρυγες με το μάλλον τώρα. Θωρείς μιλούμε σοβαρά. Και τι θα κάνεις, κύριε Διονύση, άμα πάεις πίσω? Θα συνεχίσω να ζω με την νοσταλγία των ανθρώπων που έχασα. Με το συμπάθιο μπορώ το, κύριε Διονύση, αλλά πιστεύεις ότι η κόρη σου είναι πεθαμένη? Δεν ξέρω. Πάντως δεν έχω κανένα στοιχείο που να το αποδεικνύει. Πάλι αν ζει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξαφάνισε κάθε ίχνος της. Στενοχωρήθηκα πολλά με το την ολή την ιστορία. Όμως εσύ να με μαραζώνεις. Έκανες ό,τι μπορούσες. Ναι, αλλά απέτυχα. Ελπίζω να με συγχωρέσει η Ειρήνη. Δηλαδή, τώρα κύριε Διονύση, ένα φύτσα θα ξανάρθεις. Δεν έχω κανένα λόγο να γυρίσω στην Κύπρο, Αντρουλού. Αν πιστεύω και σε μαράζωσα πολλά. Περίμενε, κύριε Διονύση. Έχω κάτι να σου δώσω. Τούτο είναι δικό σου. Να σε προσέχει που πάσα κακό. Ήταν της Μακαρίτης σας της Ειρήνης. Εφόρεντο που επέθανε. Κι εγώ επειδή ήμουν το μόνο πλασμάν που είσαι στον κόσμο, έδωσε μου το. Πρέπει να το είσαι εσύ. Σε ευχαριστώ. Με συγκίνησες. Σας ευχαριστώ και τις δυο. Για την αγάπη σας, για τη φιλοξενία σας και την καλοσύνη σας. Να πάει στο καλό, κύριε Διονύση. Κι αν έρθεις καμιά φορά ξανά στην Κύπρο, πέρασε και ποδά να σε δούμε και να σου γεράσουμε έναν καφέ. Σας το υπόσχομαι. Έτσι, έρχεται μου να κλαίω. Όχι να πιέσει τα κλάματα τώρα, και να μείνουν τα μαλλιά μου μισολόγια. Το αναψυχτικό σας, κυρία Άννα. Ευχαριστώ. Πώς είναι τα παιδιά στο σπίτι, η Γκαβριέλα, ο Άρης? Τα παιδιά έχουν πάντα τα προβλήματα και τις έννοιες τους. Έτσι είναι για όλους μας, κυρία Άννα. Με τα παιδιά δεν ησυχάζεις ποτέ. Εντάξει, μπορώ και μόνη μου. Γεια σου, κυρία Άννα. Εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Θα κάνω κάποια τηλεφωνήματα για τη δουλειά και θα έρθω. Εντάξει, Ελένη μου. Συγγνώμη να σε ενοχλώ, Ελένη μου, όμως ήθελα να σε δω. Στενοχωρήθηκα πάρα πολλά όταν έμαθα τι συνέβηκε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου, κυρία Άννα. Αλλά αν είμαι πολλά καλά τελευταία, με παρεξηγείς. Καταλαβαίνω, αλίμονο. Δεν είναι λίγο πράγμα που σου συνέβηκε, Ελένη μου. Προσθέθηκε ακόμα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια. Όχι, έναν έτσι, μεν το πεις. Έναν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι, κυρία Άννα. Η μόνη διαφορά είναι πως εγώ έχω περισσότερη αντίληψη για όσα συμβαίνουν. Και αυτό είναι χειρότερο. Μην ανησυχείς. Ο Θεός είναι μεγάλος. Κάτι μπορεί να γίνει. Θα
Δεν πιστεύω σε θαύματα, κυρία Άννα. Τούτο που ξέρω είναι ότι όπου πάω θα με βλέπουν περίεργα. Θα βλέπω στα μάτια τους το νύχτο και τούτο δεν το αντέχω. Έχεις δίκιο. Ο κόσμος καμιά φορά είναι εγκριτής και πολλές φορές άδικος. Όμως οι άνθρωποι που σε ξέρουν είναι να εξακολουθήσουν να σε αγαπούν. Ναι. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο η οικογένεια και οι φίλοι. Πάρε παράδειγμα που σένα, κυρία Άννα. Γιατί δεν αποδέχεσαι τον αδελφό μου, τον Αλέξανδρο? Είναι επειδή είναι διαφορετικός. Ο Αλέξανδρος, Ελένη μου, είναι ανάπηρος. Ο Αλέξανδρος είναι καθυστερημένος. Βλέπεις πόσο εύκολα κρίνουν και απορρίπτουν οι άνθρωποι. Ακόμα και οι άνθρωποι που σε ξέρουν. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα είπες τη λέξη ανάπηρος και με αποστροφή τη λέξη καθυστερημένος. Τι σου έφταξε ο Αλέξανδρος? Όταν γίνεις μάνα θα με καταλάβεις. Τώρα, έτσι όπως είμαι, δεν θα γίνω ποτέ μάνα. Η μόνη μου έννοια είναι ο Άρης. Και θέλω να ταλαιπωρηθείς τη ζωή του. Αν αύριο παντρευτούμε τη Χαρά και κάνει ένα μωρό όπως τον Αλέξανδρο, τι θα γίνει? Δεν έχεις ιδέα τι πάει να πει να έχεις ένα μωρό όπως τον Αλέξανδρο. Ούτε μπορώ να σου εξηγήσω γιατί δεν πρόκειται να καταλάβεις. Ο Αλέξανδρος για μας είναι ευτυχία. Είναι ένα πλάσμα ανάκακο. Που το μόνο που ζητά είναι αγάπη. Τίποτε άλλο. Με συγχωρείτε. Να πάω να ξεκουραστώ. Κάτσετε. Μπορώ και μόνη μου. Πάντως, ρε παιδιά, ήταν πολλά κακή ιδέα να έρθετε εδώ. Μπορεί ο Θωμάς να θέλει να μου πει κάτι ιδιαίτερος. Καλά ρε μωρό μου, αφού ήταν να πίναμε καφέ με τον Μάρκο anyway. Πειράζεται τον κειμενούλη μαζί. Βοή, το άξιο με τον Θωμά δεν πρέπει να χάσουμε. Έλα ρε Μάρκο, σε παρακαλώ, μην τον περιπέζεις, είναι κρίμα. Αφού ξέρεις το ότι συμπαθούμε τον και εμείς ρε Χαρά, αλλά ο τύπος είναι κολλημένος. Κολλημένος με κόμμα που κολλούν λαμαρίνες. Σιωπάτε και έρχεται, σιωπάτε. Να μπορεί πέθηκε να μαζευτεί ολή κομπανία. Θωμά μου, εντός εκάλεσα εγώ. Περνούσαν που δαμε και... Τώρα πειράζεσαι που είμαστε δαμε, ρε φίλε, αφού το story σου ξέρουμε το. Έλα ρε, με μπουρμουράτε ρε, αφού ούτε εμείς συμπαθούμε το καλαμαρούι. Είδες, είμαστε εγκυτήριστος ιδιο δικό σου στρατόπεδο. Να μπάλω θέλεις. Τέλος πάντων, δεν έχω ρεξί για πειράγματα. Μου ρε Χαρά, πώς είναι η Ελένη? Τι να σου πω ρε Θωμά μου, ό,τι και σου πω είναι λίγο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πιάνω το τηλέφωνο και δεν μου απάντα. Θέλω να τη δω, έπαιρνα από την αγωνία. Δεν ξέρω πόσες νύχτες έχει να κοιμηθώ. Καταλαβαίνω την αγωνία σου ρε Θωμά μου, αλλά πρέπει να καταλάβεις κι εσύ σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η Ελένη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι λίγο πράγμα, ρε Θωμά, τη μια μέρα να είσαι καλά και την άλλη να βρεθείς πάνω σε καροτσάκι. Μα γιατί δεν μου απάντησαν τουλάχιστον μια φορά? Να ακούσω τη φωνή της. Δεν είναι καλά, ρε Θωμά. Ούτε εγώ την έκανα, είδα, για να σου πω κάτι. Κι αν τη δω, δεν ξέρω τι να της πω. Πράγματι, που γίνονται σκαταστάσεις, ό,τι κι αν πεις. Παιδιά, καταλάβετε με. Αγαπώ την και ανησυχώ. Χαρά, σε παρακαλώ, βοήθαμε. Τι μπορώ να κάνω εγώ, ρε Θωμά μου? Έστω και 5 λεπτά να τη δω. Να της πω πως ό,τι χρειαστεί εγώ είναι να είμαι δίπλα της. Δεν είμαι καλά, ρε παιδική. Δεν είμαι καθόλου καλά. Γεια σου, μωρού. Γεια σας, κύριε Αντωνιάδη. Στις ομορκές σου σήμερα. Πε μου, μέσα τούτος. Επίεν έξω για κάτι δουλειές. Κι άδειγες σε δάμε, μωρίς σου, μάνα μου. Είναι η δουλειά μου, κύριε Αντωνιάδη. Κάποιος πρέπει να μένει στο γραφείο. Εγώ αν είχα έτσι γραμματεία, δεν θα την αφήνω ποτέ μόνη της. Να του πω ότι επεράσετε. Μα και να φύγω. Να τον περιμένω. Μα μπορεί να αρχίσει. Δεν με πειράσει. Έχω χρόνο. Έλα σου πω. Τις νύχτες βγαίνεις έξω για φαΐ? Ναι, κάποτε. Είσαι να σε πάρω μια νύχτα έξω. Να σε πάρω σε ένα φίλο μου, άνοιξε μια ψαροταβέρνα. Κάνει κάτι ψάρκα λαχταριστά, βάλεις τα μες στο πιάτο και λαχταρούν ακόμα. Άμα σε πατήσω μες στο λαιμό, να δεις συντάξεις να λαχταρούν. Να λες ευρέθηκες εσύ, άμε, ρε. Γραμματέας σου είπε μου ότι έλειπες.
Εγώ της είπα να πει ότι δεν είμαι μέσα για κανέναν. Εγώ είμαι ο κανένας. Εσύ είσαι πιο κάτω από τον κανένα. Έλα ποτά. Ράξε μέσα. Τι θέλεις να με βάλε. 50.000 ευρώ. Εν 50.000 κλωτσές πω να σου δώκω. Ρε, εν έκαμε μια συμφωνία. Πρέπει να την τηρήσεις. Έχεις κανένα χαρτί που να λέει για τούτη τη συμφωνία που λαλείς. Ότι να είναι ο λόγος του ανθρώπου, ρε. Τι να σου πω, φίλε μου. Γυρεύτω αλλού. Ρε, Φιλιππούη, μαζί μου με τα βάλεις. Έκαμε μια συμφωνία και θα την τηρήσεις. Διαφορετικά θα πάω στην αστυνομία και θα τα πω όλα. Με λίγα λόγια, να καρφώσεις και τον εαυτό σου. Σε ό,τι κομπίνα έκαμα, είσαι και εσύ νεκατωμένος. Με κοφτή, ρε. Φτάνει που να σε πάρω μαζί μου. Α, δεν χάθω που δαμε, που να φτύσεις από πάνω, έξω από το γραφείο μου. Που μένα ναι, θα την γλιτώσεις. Θα σε καταστρέψω. Εγώ πάντως χάρηκα πολλά από τον περίβατο. Εσύ, Ελένη μου. Μια χαρά είμαι. Η αλήθεια είναι πως αυτό το μέρος είναι υπέροχο. Σε χαλαρώνει, σε ξεκουράζει. Θα το κανονίσουμε να ερχόμαστε πιο συχνά. Όποτε θέλει βόλτες η Ελένη, θα έρχεσαι Ηλέκτρα. Και βέβαια, με χαρά. Ελένη μου, ξέρεις, με την αδερφή σου γίναμε πολύ καλές φίλες. Μαζί, λόγω των σπουδών σου, δεν είχαμε το χρόνο να γνωριστούμε καλύτερα. Τώρα θα έχω αυτόν τον χρόνο. Κολλημένη πάνω σε τούτη την καρέκλα που να πάω. Αγάπη μου, γιατί μιλάς έτσι. Να κάνω τα δυνατά δυνατά για να γίνεις καλά, Ελένη μου. Να δούμε κι άλλους γιατρούς, χρειαστεί να πάμε στο εξωτερικό. Δεν μου χάνεις το κουράγιο σου. Υπάρχουν ελπίδες, χαρά μου. Και τι να γίνει, ρε παπά, να ζω μια ζωή με την ελπίδα. Ελένη μου, θέλω να ξέρεις πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ζουν σε καροτσάκι. Αλλά είναι συναισθηματικά ανάπηροι και ζουν εις βάρος των άλλων. Εσύ να θυμάσαι πως έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους κοντά σου. Που σε αγαπάνε και σε νοιάζονται πραγματικά. Αυτό να μην το ξεχάσεις ποτέ. Εντάξει. Τι κόρη, εγουλιάξαν τα καράφια σου και δεν τα προφτάσαι κανένας. Μαράζωσα πολλά, κόρη, που να φύγει ο κύριος Διονύσης. Χρυσό πλασμά. Άξιζε του τούτου του καλού του πλασμάτου να πάθει τούτα ούλα τα κατά. Αμά, οι πίκρες και τα βάσανα για τους καλούς. Πρέπει να ήταν ωραίος άντρας στα νιάτα του. Τώρα καταλαβαίνω γιατί η συγχωρεμένη Ειρήνη τον ερωτεύτηκε. Ναι, αλλά τούτος ο έρωτας μπορεί να ήταν ο λόγος που η Μακαρίτη σε κατάληξε στη Σούτσου. Γιατί? Γιατί, αν δεν εμείς και ένα έγκυος, θα την έφτιαχνε που το σπίτι είναι ο παπάς. Τι κάνουν οι κορούες μου? Ω! Έχει τίποτε να φάω? Άρε, Βελόσπυρο, έκανα κολοκάσι σήμερα. Κολοκάσι? Το μιστεύω, χωρί μα έκανες κολοκάσι. Ναι. Αρέσκει μου πολλά το κολοκάσι. Να ταΐσουμε και το Σπύρον τώρα. Έγκανε εσύ 10 χρόνια να πιάσουμε πελάτη. Μπον έχουν νουν οι Αρσενίτζοι. Έχει έτσι ωραίες κορούες να βγει όπως τα κρύα τα νερά. Και μπορούν μου τις ρωσίδες που πείσουμε επειδή είναι 2 μέτρες εμείς. Δεν ξέρουν σίγουρα ότι η γρία η κότα έχει το ζουμί. Μα ποια είναι η γρία κότα ρε. Κόρη Λέλλα, άκουσες τον που μας είπεν κότες. Έτσι λαλή κουβέντα, κόρη. Με θυμώνεις. Ένα λεπτό να σου εξηγήσω, Θεάντρουλου. Να, μη μου εξηγήσεις τίποτε. Ένα σου την κάνω κολόκα. Κόρη
είπα, επέλανε. Τι σου έκανε ο κακοβάζαλο ο Σπύρος? Γιατί μου είπε είναι η γριαή κότα σου το ζουμί. Είναι κότα, όξα γριά. Το γράμμα που με έφερε εδώ με ανάστησε. Έδωσε νόημα στη ζωή μου. Να βρω ένα κομμάτι χαμένο του εαυτού μου. Σήμερα όμως νιώθω πιο χαμένος από ποτέ. Φεύγω. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να βρω το παιδί μας, Ειρήνη. Έκανα όμως ό,τι μπορούσα. Εύχομαι μόνο να είναι ευτυχισμένη, όπου και αν βρίσκεται. Μα πού πήγε η Ελένη? Ήταν λίγο κουρασμένη και πήγε στο δωμάτιο της. Αν και νομίζω ενόχλησε την συζήτηση. Και για ποιο θέμα συζητούσατε? Αρχίσαμε με το δυστύχημα και καταλήξαμε στον Αλέξανδρο. Αχ, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Αυτό το θέμα που έθιξες, Κυριάννα μου, με όποιον και αν το συζητήσεις αυτό το σπίτι, πάντα θα καταλήγεις σε καυγά. Εν ήθελα να τη στενοχωρήσω, όμως έμαθα να λέω πάντα την αλήθεια. Ρώτα με και εμένα τι περνάω όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το σπίτι. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα μωρό που είναι δικό σου και που έχει για τον το πρόβλημα. Προσπάθησα να πείσω τον Σταύρο να το βάλουμε σε ίδρυμα, αλλά αυτός δεν θέλει να ακούσει ούτε κουβέντα. Εν τούτα όλα που σκέφτομαι και θέλω να έχει σχέσεις ο γιος μου με τη Χαρά, αν αύριο που να παντρευτούν, έχεις το μωρό του στο ίδιο πρόβλημα με τον Αλέξανδρο, τι θα γίνει? Και φαντάζομαι τι έγινε όταν τα είπες όλα αυτά στη Χαρά. Εν αλήθεια ήμουν κι εγώ λίγο να πω το μυαλά. Έπρεπε να της πω την αλήθεια. Έχω κι εγώ πρόβλημα με τη Χαρά, κυρία Άννα. Ό,τι κι αν πω είναι λάθος. Με προσβάλλει συνεχώς και με κάνει να νιώθω ανεπιθύμητη σε αυτό το σπίτι. Στρέφει και το Σταύρο εναντίον μου. Εγώ όμως βαρέθηκα να περιστρέφονται πάντα όλα γύρω από τον Μεγαλέξανδρο. Τι ήταν τον τοποκούστηκε? Ο Αλέξανδρος. Τραβάω μέσα σε αυτό το σπίτι. Έλα ρε θυμά, άντε ρε φίλε, μην είσαι έτσι. Πολύ στεναχωρέθηκα. Αλλά πρέπει να δώσουμε χρόνο της Ελένη να συνέλθει. Και το σπίτι μέσα σε 20 μέρες ακατάντησε ένα κροταφείο. Ο παπάς μου καταραίει μέρα με τη μέρα. Ανασταλωθήκαν οι ζωές μας ρε θυμά. Εν πρέπει να την πιέζεις, κατάλαβε το. Εγώ χαράκινο που ξέρω είναι πως την αγαπώ. Την αγαπώ τόσο πολλά που θα την επαντρεύκουμε ακόμα και πάνω στον απειρικό καροτσάκι. Μπράβο ρε φίλε. Κι εγώ το ίδιο είναι να κάνω. Να αγαπάς την αληθινά. Κι άμα την αγαπάς αληθινά, πρέπει να κάνεις υπομονή. Έχεις δίκιο. Θα κάνω υπομονή. Αλλά έναν τύπο. Θέλω να ξαναπιάσω τηλέφωνο. Δεν θα σου το απαντήσει ρε Θωμά μου. Εγώ να την πιάσω. Κι ας δεν μου απαντήσει. Σαν λίγη άρχιστα μπορούσα να σταματήσω να διδάσκω φέτος, αλλά δεν μπορώ μακριά από τους μαθητές μου.
Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να μιλάει με τόση μεγάλη αγάπη για τη δουλειά του. Οι μαθητές μου διούν ζωή. Ο παπάς μου έχει μια ιδιαίτερη επικοινωνία με τους νέους. Και τότε δεν το είδα μόνο στους μαθητές του, αλλά και με εμάς. Δεν ήταν ποτέ ο πατέρας που ήθελε να μας βάλει σε καλούπια. Πάντα σεβόταν την προσωπικότητά μας. Γιατί να απαντάς στο τηλέφωνο σου, αγάπη μου? Ενώ Θωμάς. Θες να μιλήσεις στο Θωμά? Όχι, παπά, δεν έχω όρεξη. Γιατί, αγάπη μου, Θωμάς αγαπάς, ενδιαφέρεται για εμένα, ανησυχεί για σένα. Να μου λείπουν οι αγάπες από ηχτώ. Συμφωνώ μαζί σου, Ελένη. Θωμάς αγάπασε πριν το δυστύχημα. Μπορεί να θέλει να μάθει πώς είσαι. Δεν θέλω να του μιλήσω, δεν μπορώ. Ελένη μου. Σταύρο, μην την πιέζεις καλύτερα. Ας τη μόνη της να αποφασίσει πώς και τι θέλει να κάνει. Κι αν ο Θωμάς είναι καλός φίλος, μπορεί να περιμένει. Εντάξει, ό,τι νιώθεις να κάνεις, μωρό μου, ό,τι νιώθεις. Α, αλήθεια, δεν μου είπατε με τον Άλκη τι έγινε, ε? Ο Άλκης είναι μια χαρά. Έκαμε και πρόταση γάμου στην Ελένη. Σοβαρά! Ναι. Συγχαρητήρια! Άντε και πότε με το καλό! Ποτέ. Εν νομίζω η πρόταση να ισχύει ακόμα. Γιατί να μην ισχύει, Ελένη μου? Να με ο Άλκης σηκώθηκε που το κρεβάτι του και ήρθε κούτσα κούτσα να σου πει πως θέλετε να παντρευτείτε. Ναι, παπά, αλλά τούτο να γίνει πριν μάθει πως έμοιασε την κατάσταση, ναι, ναι. Τι είναι αυτό που λες? Αν σε αγαπάει πραγματικά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άκουσέ με. Τι έχω να του προσφέρω? Τι έχεις να του προσφέρεις? Ελένη, κοίταξέ με. Τα μάτια σου, την καρδιά σου, την ψυχή σου. Τι άλλο θέλει? Εγώ ψηφίζω Ηλέκτρα. Ναι. Α, Σταύρο, εγώ είμαι. Ο Διονύσης. Διονύση μου, χαίρομαι που σε ακούω. Χαθήκαμε αυτές τις μέρες. Ναι, πες με, η κόρη σου πώς είναι, βγήκε από το νοσοκομείο? Ναι, βγήκαμε, βγήκαμε. Τώρα ήρθαμε βόλτα στο πάρκο. Πότε θα βρεθούμε? Γι' αυτό σε πήρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ απόψε φεύγω για την Ελλάδα. Φεύγεις? Γιατί, τι συνέβη? Δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο. Αν μπορείς, πέρασε από εδώ πέρα να σε αποχαιρετήσω και να τα πούμε από κοντά. Θα με αποχαιρετήσεις? Βεβαίως και θα έρθω. Εντάξει, σε περιμένω. Γεια. Έλα, τι έγινε? Το μωρό είναι καλά? Γι' αυτό σε πήρα. Σήμερα από το πρωί που εξύπνησε, έπιασε το άσθμα μπάλε και να αναπνέει καθόλου καλά. Έκαμε στις τις μασκούες? Έκαμα του, αλλά δεν βοήθησαν. Άρκεψα και ανησυχώ. Εντάξει, ενημέρωνε με και μόλις σχολάσω να έρθω να την πάρουμε στο γιατρό. Εντάξει, Γαβριέλα. Συγγνώμη που σε ενοχλώ συνέχεια, αλλά... Όχι, Μερόπη μου, δεν με ενοχλείς. Για το μωρό μου που μιλούμε τώρα. Ενημέρωνε με συνέχεια. Φέρε και λεφτά μαζί σου, αν χρειαστεί να πάμε στην κλινική. Σου, Μάρκο. Πώς από εδώ? Ήρθα να πω, Αγιά. Δυο μέσα απεθαίρος με, ναι. Όχι, να λείπει όλη μέρα σήμερα. Έχει πολλές δουλειές έξω. Τι έχεις? Τίποτε, τίποτε. Τα τίποτε. Εσύ είσαι έτοιμη να κλάψεις. Κάτι δικά μου, Μάρκο. Δεν έχω τίποτε. Καλά, αν και μου έχεις εμπιστοσύνη να μου πεις. Έχω σου εμπιστοσύνη. Να σου πω κάποια άλλη φορά. Ενώ χάρος μου με εσάς τις γενέκες που είχετε κάτι στην κατεβασμένα τα μούτρα σας και κατά τα άλλα είσαστε μια χαρά. Έλα τώρα, με θυμώνεις. Ξέρεις, Μάρκο, εκτός που τον Άρη, είσαι το μόνο άτομο που νιώθω ασφάλεια κοντά του. Μην με θωρείς με τα γένια που είμαι σαν τον τρομοκράτη. Κατά βάθος είμαι πολλά ευαισθητός άνθρωπος. Και μην μπορώ να θωρώ γενέκα να μαραζώνει. Ξέρω το, Μάρκο, ξέρω το. Εν τούτον που μου αρέσει σε σένα, η ευαισθησία σου
και ο δυναμισμός σου. Ναι. Κυρία Άννα, συγγνώμη για το περιστατικό με τον Αλέξανδρο. Είναι εντάξει, κυρία Μόνικα. Μην το σκέφτεσαι. Καταλαβαίνω. Όμως πιάσαμε την κουβέντα και ξεχάστηκα. Άφηκα τις δουλειές μου πίσω. Γεια σας. Τι κάνεις, ρε μαμά? Ήρθα να δω την Ελένη, γιέ μου. Επιάσαμε όμως την κουβέντα με την κυρία Μόνικα και ξεχάστηκα. Εγώ ξέρω ποιο ήταν το θέμα της κουβέντας σας. Χαρά, τι είναι αυτό το ύφος? Έχεις πρόβλημα που ήρθε εδώ η κυρία Άννα? Έχω πρόβλημα που εκάτσετε και κάνετε μια τις άλλες παράπονα για τον Αλέξανδρο. Είσαι απίστευτη. Τώρα που έφκαλες το συμπέρασμα, ρε αγάπη? Ξέρω πολλά καλά και τη μάμα σου, Άρη, και τη Μόνικα. Έχουν κάτι κοινό. Την αντιπάθεια τους για τον Αλέξανδρο. Για όνομα του Θεού, εγώ ήρθα να δω την Ελένη. Τόσα χρόνια δουλεύω με τον παπά σου. Κυρία Άννα, δεν χρειάζεται να απολογήσει επειδή ήρθες για επίσκεψη στο σπίτι μας. Και η Χαρά επιτέλους πρέπει να μάθει πώς πρέπει να σέβεται τους καλεσμένους μας. Σέβομαι εκείνους που με σέβονται, Μόνικα. Κοίτα, Χαρά. Εγώ είπα σου πέντε πράγματα. Τι είναι που πιστεύω για μένα και για τον γιο μου. Μην αρκέψεις, ρε μάμα, παλαιά. Κράτα την άποψη σου για τον εαυτό σου. Εσύ έθωρες, γιέ μου, γιατί είσαι ερωτευμένος. Αλλά δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είπα σου χίλιες φορές να μην επεμβαίνεις μες στη ζωή μου. Και η σχέση μου με τη Χαρά είναι δικό μου θέμα. Μα σε τι γλώσσα μπρά σου το πω για να καταλάβεις, κυρία Άννα? Πώς μου μιλάς έτσι, μπροστά στα ξεναπλάσματα? Ούτε ο δικός σου τρόπος ήταν καλύτερος απέναντι στη Χαρά. Αντί να πάρεις το μέρος της μάνας σου, παίρνεις το μέρος της ηθιάς, κυρία Άννα! Είσαστε απαράδεκτοι και οι δύο! Να με πεθάνεις εσύ μια ημέρα. Γιατί, βρε Φίλιππε, να σε πεθάνω? Επειδή πήγα μια βόλτα με τον Σταύρο και την Ελένη. Ελέκτρα, να το καταλάβεις τούτον το πράγμα? Πόσες φορές πρέπει να σου πω ότι δεν θέλω να έχεις καμία σχέση με τον αρφό? Πας καλά, παιδί μου. Ο αδερφός αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, το ίδιο και η κόρη του. Το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να τον βοηθήσω, να τον συμπαρασταθώ για λίγο. Είναι κακό αυτό? Αν θέλει συμπαράσταση, ο αρφός μου έχει τη γυναίκα του. Δεν χρειάζεται συμπαράσταση που τη δική μου τη γυναίκα. Πού το πας? Μίλα ξεκάθαρα και παράτα τα υπονοούμενα. Εγώ που ποτέ δεν το πάω. Εμόνον του που πάει. Δεν το ανέχουμε να γουράς κάθε τρεις και λίγο για να σου κλαίεται ο αρφούλης μου. Εκτός βέβαια για σου αρέσκει. Τι άνθρωπος είσαι εσύ? Δεν έχεις ψυχή μέσα σου. Ο άνθρωπος κουβαλάει ένα Γολγοθά. Και το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι λίγη βοήθεια. Τον εαυτό σου δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Κι είσαι όλη μέρα με τα χάπια της κατάθλιψης και να στηρίξεις το Σταύρο τώρα. Είπα σου χίλιες φορές, άμα σου μιλώ να με πέτκεις. Διονύση. Έλα, Σταύρο, πέρασε. Καλώς της. Γεια σου, Αλέξανδρε, τι κάνεις? Έλα, πέρασε. Τι κάνεις, σε ρωτάει ο κύριος Διονύσης? Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλά είμαι. Πες του πως είσαι καλά. Είσαι καλά? Εγώ, ναι, είμαι. Έτσι. Η κόρη σου τι κάνει? Πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, Διονύση μου, πώς να είναι. Τη βλέπω και λιώνω. Τουλάχιστον εσένα είναι ζωντανή και μπορείς να την αγκαλιάσεις. Ένα μέρα. Γιατί φεύγεις? Γιατί φεύγω? Η κόρη μου εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω αν ζει ή πέθανε. Και δεν πιστεύω ότι θα την βρω πια. Δεν έχω λόγο πια να μένω στην Κύπρο. Τι θα κάνεις τώρα που θα πας πίσω? Μακάρι να ξέρω.
Ένα είναι σίγουρο, ότι η ψυχή μου δεν θα βρει ανάπαυση. Γιατί κάπου στον κόσμο υπάρχει μια κόρη που δεν γνώρισα ποτέ. Κάθε άνθρωπος στο σταυρό του, Διονύση μου. Ναι. Αρκεί να έχουμε γερούς ώμους να τον κουβαλάμε. Φίλε μου, θα μου λείψεις. Τιμή μου που σε γνώρισα. Φάς το καλό. Και εμένα θα μου λείψεις. Αγία μου, κουτάλησε. Γεια σου, Αλεξανδρή. Γεια σου. Δεν θα το πεις να μείνει. Ναι, μείνε. Δεν μπορώ, Αλέξανδρε. Δεν μπορώ. Κάμνε μου ένα παιδιά μπίνας. Απλώς δεν θέλω να φάω, γιατί δεν με καταλαβαίνετε. Μιλώ ελληνικά. Ελένη μου. Παπά, τώρα που δεν μπορώ να κάνω γυμναστική, θα πασίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα με σώνετε να με κουβαλάτε ποδά και ποτσί. Ο παπάκης θα δουλεύει σε μια ωραία καφετέρια. Να κάνεις και καφέδες. Καλό. Και καφέδες και φραπέδες. Πελάτες να έχει. Εγώ θέλω να έχω παπάν καφετζή. Τη χαρά εγώ αγαπώ την και δεν με κοφτεί. Ούτε αν έχει αρφή πάνω στο καροτσάκι, ούτε αν αρφώσει σε συνοητική στέρηση. Εντάξει. Ακούσα μας στο τηλέφωνο που υπόσχεται στους γονείς του ότι θα προσπαθήσει να ξεγλιστρήσει. Ελένη, σε παρακαλώ, ζήτε το αμέσως να φύγει από το σπίτι. Αν δεν φύγει, θα φύγω εγώ. Για πάντα. Ευκαιρία να γυρεύκες. Ναι,